Κυρίες και κύριοι, στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση των αντιπεριφερειαρχών τουρισμού όλης της χώρας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Στεφύλακτος Ζεμπίδης, ο οποίος έδεσε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Ζεμπίδη, ποιος ήταν ο στόχος αυτής της συνάντησης και ποια ζητήματα θέσατε εσείς στην συγκεκριμένη συνάντηση στην Πρέβεζα? Να πούμε ότι το περασμένο διάστημα, το περασμένο Σαββατοκύριακο για την ακρίβεια, έγινε η τέταρτη συνάντηση αντιπεριφερειαρχών και εντεταλμένων σε θέματα τουρισμού στην Πρέβεζα. Όπου εκεί πέρα είναι, να πούμε ότι πάρα πολύ σημαντικό οι συναντήσεις αυτές, για το λόγο το ότι ερχόμαστε σε άμεση επαφή και με τη διαχειριστική του Υπουργείου, αλλά και με τον ΕΟΤ, έτσι ώστε να βλέπουμε τις κατευθύνσεις οι οποίες έχει και το Υπουργείο αλλά και ο ΕΟΤ, έτσι να κουμπώνουμε και να έχουμε θετικά αποτελέσματα για την περιφέρειά μας. Να πούμε ότι εκτός από τις επαφές που έχουμε με τη διαχειριστική και με το Υπουργείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάνουμε κάποιες κοινές δράσεις και προγραμματισμούς με τις άλλες περιφέρειες, κυρίως τις όμορες περιφέρειες που έχουμε. Και το πιο σημαντικό ίσως που τέθηκε συζήτηση που είχαμε οι αντιπεριφερειάρχες ήταν και αυτό που είχε ξεκινήσει πιλωτικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή η Εγνατία Οδό, όπου εκεί πέρα αναπτύχθηκε όλος ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και ήδη έχει ξεκινήσει συνεργασία και με την Ήπειρο αλλά και με την Κεντρική και με την Ανατολική Μακεδονία για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων που ήταν πιλωτικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχετε σκοπό να κάνετε κάποια συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κουντουρά, ώστε να τη θέσετε κάποια σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε σύνολο όλες τις περιφέρειες? Ναι, βέβαια, να πούμε ότι το δεύτερο σημαντικό που βγήκε από τη συνάντησή μας είναι ότι στις 7 έκτου έχουμε συνάντηση με την κυρία Κουντουρά, όπου εκεί πέρα ζητήθηκαν οι περιοχές και η στόχευση της κάθε περιφέρειας, έτσι ώστε να γίνει ένα συνολικό πακέτο για την πρόθεση όλης της Ελλάδας πλέον στον τομέα του τουρισμού.